Κύριε Γεωργιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι αποτύπωμα αφήνουν όλα αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα, είτε με τις πυρκαγιές, είτε με τις πλημμύρες, κύριε Γεωργιάδη? Καταρχά, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη παιδιά φέτος, σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλων αυτών των καταστροφών. Ξεκινώντας από τις φωτιές, για τις οποίες έχουμε πλέον μια λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προφανώς. Από τα 1.700.000 περίπου στρέμματα που επηρεάστηκαν, περίπου τα 700.000 από αυτά βρίσκονται μέσα σε υποστραβόμενες περιοχές. Επηρεάστηκαν περίπου 26-27 υποστραβόμενες περιοχές, από οποίες 18 Natura, και μέσα σε αυτές και τρία πολύ σημαντικά εθνικά πάρκα και ένας εθνικός δρυμός. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, είναι πρωτοφανές. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη και χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ προσπάθεια στη συνέχεια για να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε στον χώρο την αποκατάσταση. Προαναφορικά με τις πλημμύρες, πρόκειται για ένα πραγματικά ακραίο γεγονός, το οποίο όμως μας βρήκε όπως και υποθέσεις απευθύνωσης. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσει κανείς για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σαφώς δεν είναι νωρίς για να μιλήσει κανείς για τις κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι εμφανείς κάθε μέρα. Το έδαφος, όσον αφορά, αν θέλετε να αγγίξω λίγο κάποιες στοιχείες, το έδαφος θα επηρεαστεί και θα και θετικά και αρνητικά. Το πρώτο διάστημα θα είναι δύσκολο. Ο υδροφορέας το ίδιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι, όσον αφορά τη ρήπανση, έτσι εμβαρυμένη, και όλη αυτή η ρήπανση, αλλά και τα χημικά λιπάσματα, οι ζωοτροφές, τα ψωφίνια, αν θέλετε, απελευθέρωσαν ουσίες οι οποίες θα κατευθυνθούν προς τον υδροφορέα. Οπότε μένει το επόμενο διάστημα να δούμε και να εξετάσουμε και εκεί τη συνέβη. Πρέπει όμως, αν θέλετε. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πρέπει, αν θέλετε, να πω το εξής, ότι αφήνοντας λίγο έξω το κάδρο της πυρκαγιές και κλείνοντας τις πλημμύρες, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότητα έτσι λίγο έκφραση, ότι η φύση βρίσκει τον δρόμο της και καμιά φορά εκδικείται βρίσκοντας τον δρόμο της. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την προετοιμασία μας, αλλά και με το τι τις έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί, ξέρετε, ειδικά ο Θεσσαλικός κάμπος είναι ένας κάμπος ο οποίος, όσον αφορά τους εντατικούς πόρους αλλά και τους υδάτινους πόρους, έχει υποφέρει πολύ. Και μην ξεχνάμε και πόσα σχέδια υπάρχουν πάνω στις τραπέζες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να φανταστώ αν, για παράδειγμα, υπήρχε αυτή τη στιγμή η βόλτα γελό, τι θα γινόταν εκεί. Αν δηλαδή τώρα βλέπαμε τις εικόνες, τι θα γινόταν, είχαμε και την εκτροπή. Τα ποτάμια έχουν γίνει κανάλια, τα ποτάμια έχουν εγκυβωτιστεί, στα ποτάμια έχει αφαιρεθεί όλη η παροχή αγλάστησης, γιατί η ΟΤΑ και ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό για να μπορέσουν να αποδοθούν πλημμύρες, αλλά αυτό δεν είναι το σωστό. Τα παρόφια δάση κρατάνε φερτά, κρατάνε νερό, και τα πλημμυρικά πεδία που υπήρχαν στην περιοχή επί χρόνια, βλέπουμε και την Κάρλα, έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, μιλάτε ότι η φύση εκδικείται και εκδικείται κυρίως τις χώρες που είναι πρωταθλήτερες σε παραβιάσεις κανονισμών, γιατί η δικιά σας η οργάνωση μιλάει για πρώτη χώρα η Ελλάδα σε παραβιάσεις κανονισμών περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι έτσι? Είναι αλήθεια. Απλά μία παρένθεση για να μην παρεξηγηθώ, και επειδή οι στιγμές είναι και δύσκολες για πολύ κόσμο, προφανώς και η φύση δεν έχει βάλει στο μάτι τους άμυρους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και αυτοί. Προφανέστατα, ούτε εγώ το εννοούσα έτσι, βέβαια. Όμως αν το δει κανείς με ένα πιο καθαρό μάτι και μια γενική ματιά, μπορεί να το ισχυριστεί αυτό. Ναι, για να περάσω αυτό που είπατε, ναι. Η χώρα μας είναι από τις πρωταθλήτριες, ίσως η πρώτη όσον αφορά τις παραβιάσεις, και για το περιβαλλοντικό δίκαιο λέμε και για τους κανονισμούς και τις οδηγίες. Μάλιστα πρόσφατα, μόλις το 2020, είχε μια πολύ ισχυρή σύσταση και καταδίκη για τη μη εφαρμογή των σχεδίων δράσης στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Αυτές οι δύσμιες, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που θα ορίσουν και το τι επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, τα σχέδια δράσης, για να είναι και ξεκάθαρο και στους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι όλα απαγορεύονται σε αυτές τις περιοχές, που δεν είναι έτσι, ακόμα τις περιμένουμε, είναι ένα στραγέλαφο σε πολλά επίπεδα. Και γενικότερα η Ελλάδα και η χώρα μας έχει μια αλλεργία στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή. Το σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο όταν μιλάμε για τις προστατευόμενες περιοχές. Και αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα που βλέπουμε φέτος σε πολλά επίπεδα. Κύριε Γεωργιάδη, σε πόσο καιρό, κατά τη δική σας εκτίμηση, θα είναι πάλι παραγωγικός ο
και βιώσιμος ο κάμπος της Θεσσαλίας. Μάλλον το κομμάτι εκείνο που έχει καταστραφεί. Δεν το γνωρίζω καθόλου και πραγματικά δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Θεωρητικά ίσως κάποιοι υπάρχουν και το γνωρίζουν, αλλά είναι αυτό το πράγμα νομίζω είναι πρωτόγνωρο. Δεν έχω απάντηση σε αυτό και άρα δεν μπορώ να απαντήσω. Ταυτόχρονα μπορείτε να μου απαντήσετε πότε θα είναι βιώσιμο το δάσος της Δαδειάς ή και εκεί δεν υπάρχει καμία απάντηση? Σε αυτό υπάρχει απάντηση. Η περιοχή του Εύρου γενικότερα, εμείς είμαστε για το δάσος Δαδειάς, που μετράει κοντά στα 1 εκατομμύριο στρέμματα, όλα είναι σχεδόν στρατηγικές περιοχές, η ισχυρή πλειοψηφία. Ένα από αυτά είναι το Εθνικό Πάρκο Δαδειάς Λευκίνης Οφλίου. Αποτελούνται από είδη που στην πλειοψηφία τους έχουν ενδεικμένους μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης. Δηλαδή, μετά από μια πυρκαγιά, συνήθως καταφέρουν και αναγεννούνται φυσικώς. Βεβαίως έχει επηρεάσει και είδη όπως η Μαύρη Πέφκη, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν χώρες πολιοποίησης των ευρωγήπων, που δεν έχουν τέτοιους μηχανισμούς και άρα εκεί πρέπει να προσέξουν λίγο παραπάνω. Και βεβαίως υπάρχουν και περίπου 100.000 στρέμματα τα οποία έχουν διπλοκαεί πολλαπλά καλά τα τελευταία 20 χρόνια και εκεί οι μηχανισμοί αυτοί για τους οποίους αναφέρθηκα, αρχίζουν και εξαντλούνται. Άρα επειδή η έκταση είναι πολύ μεγάλη και τα προβλήματα είναι πολλά, θέλει μια προσεκτική ματιά και ίσως είναι μια περιοχή εκεί ο Εύρος και ειδικότερα το Εθνικό Πάρκο Δαδειάς που θα πρέπει κανείς να επέμβει και μη περιμένοντας ίσως και τη φυσική αναγέννηση λίγο πιο νωρίς και να κάνει και πράγματα τα οποία ίσως είναι και έξω από αυτά που συνήθως μαθαίνουν εμείς οι δασολόγοι. Σε κάθε περίπτωση η φύση έχει το τρόπο της και έχει το δρόμο της. Θα χρειαστεί κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις για να δώσει έτσι μια ενότητα ελπίδας και αισιοδοξίας. Θα χρειαστούν σίγουρα ανθρώπινες παρεμβάσεις στοχευμένα. Πρέπει να το μελετήσουμε πού, πώς και με τι και θα τα καταφέρει. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.